Καλή. Μαρία μας, τι κάνετε? Και δεν είμαστε πολύ καλά, καλά με αυτά τα οποία είμαστε, μόνο αυτά που συμβαίνουν, βέβαια, έτσι. Αλλά τώρα το είπα και πριν να το πω και τώρα να το ακούσετε κι εσείς. Καλή έρευνα που θα γίνει και πρέπει να γίνει έρευνα. Το θέμα είναι ότι για να φτάσουμε εδώ να χάσουμε ένα παιδί, έχουν φτιάξει κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ναι. παράγοντες. Υπάρχει ένας εξαιρετικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη, το οποίο σήμερα περιγράφει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε. Και πάλι ακόμα μία έρευνα πάνω σε ένα φέρετρο. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, σε ένα τραγικό σημείο, για να αφυπνίσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να, αν θέλετε, να ευαισθητοποιηθούμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Με ενοχλεί το ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για κάτι το οποίο είναι τραγικό, όντως, αλλά με ενοχλεί το ότι έφτασε να γίνει πρωτοσέλιδο, έφτασε να το συζητάμε 5 μέρες μετά από το έγινε το συμβάν, και αυτό δεν είναι αιχμής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, γι' αυτό αντικατοπτρίζει, ακριβώς, αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας, αντικατοπτρίζει το πώς αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς τα συζητάμε, τα λέμε, ερχόμαστε εδώ, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, τις ελλείψεις και κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού μας και τα αφήνουμε έξω. Δεν προχωράμε στο να δώσουμε λύσεις. Αυτή είναι η εικόνα της κυπριακής κοινωνίας. Υπάρχουν προβλήματα μέσα σε σπίτια τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης χθες. Έτσι. Και πρέπει επιτέλους να μην μείνουμε στη συζήτηση και να μην μείνουμε στην επιδερμική αντιμετώπιση όλου αυτού του προβλήματος. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω και το άλλο, Μαρία μου, το εξής, επειδή ακούστηκε αυτό. Οι άνθρωποι εκεί στο Γραφείο Ευημερίας, είναι άδικο να το στοχοποιούμε όλους. Όχι, δεν στοχοποιώ υπαλλήλους. Και ναι. άνθρωποι σου λέει τα τελευταία χρόνια μόνο 8 υπαλλήλοι ήρθαν καινούργιοι. Ναι, δεν στοχοποιώ υπαλλήλους για να το ξεκαθαρίζω. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν προφανώς φαίνεται ότι είναι στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Έτσι. Και υπάρχουν κενά στην νομοθεσία. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Από το 2003, ως ΕΔΕΚ είχαμε καταθέσει πρόταση για να θεσπιστεί ο θεσμός του κοινωνικού λειτουργού της γειτονιάς. Αυτό δεν έχει προχωρήσει. Αυτό θα μας διευκόλυνε ως προς τι. Το να φτάνουν τα προβλήματα πολύ πιο άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν θα αντιμετωπίζαμε όλα αυτά τα κενά και τις χρονοβόρες διαδικασίες που παρατηρούμε ως προς το να προχωρήσουμε στην επίλυσή τους, και δεν θα είχαμε, αν θέλετε, όλη αυτή την γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε για να φτάσουμε στην επίλυσή τους πιο άμεσα. Έχω την εντύπωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε από τα προβλήματα που φτάνουν καθημερινά κοντά μας. Υπάρχουν θέματα τα οποία παίρνει πάρα πολύ χρόνο να δει ένας αρμόδιος λειτουργός. Είτε γιατί είναι επιφορτισμένος με πάρα πολλά θέματα, είτε γιατί δεν φτάνουν κοντά του με τον πιο σωστό τρόπο. Πρέπει επιτέλους να βρούμε μία λύση σε όλα αυτά. Το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο το οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε, παρατηρούμε. Υπάρχει ένα θέμα ως προς τις ανώνυμες καταγγελίες. Γιατί αυτό συμβαίνει? Υπάρχουν άτομα τα οποία αισθάνονται ότι αν προχωρήσουν στην καταγγελία και δώσουν το όνομά τους, είτε γιατί αυτό αφορά βία στην οικογένεια, είτε γιατί αυτό αφορά αυτή την κατάσταση με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπήρχε σε αυτή την οικογένεια, η αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν προχωρούν στην εξέταση όλων αυτών των ζητημάτων, επειδή είναι ανώνυμη καταγγελία. Πρέπει επιτέλους, και το τονίζω αυτό, να μην μείνουμε στη συζήτηση. Να προχωρήσουμε στο να δούμε τα κενά. Όλοι μαζί είμαστε εδώ και αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε στο να βρούμε τις λύσεις για αυτό το ζήτημα. Να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε φτάνει πια να περιμένουμε έρευνες πάνω από φέρετρα. Σωστό. Δεν υπάρχει λόγος και, αν θέλετε, δεν τιμά κανένα αυτή η εικόνα της κυπριακής κοινωνίας. Το παιδί έφυγε, τώρα μακάρι ο θάνατός του να γλιτώσει άλλα παιδάκια. Μα αυτό έτσι δεν είναι καν λύση στο πρόβλημα. Κάποιοι λύση στα προβλήματά τους. Για ακόμα μια πολλά φορά θέματα. Συζητάμε στο και πέντε του τι έχει γίνει. Δεν είναι, δηλαδή, εθελοντυφλούμε και νομίζω ότι κοροϊδεύουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας. Εάν δεν παραδεχτούμε ότι ο ρατσισμός και μέσα στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και στις σχολικές μονάδες, είναι εκεί. Έτσι, και γι' αυτό, αν θέλετε, ήταν και πάλι μια αφορμή για να αναδειχθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά και πάλι στο και πέντε ξεκινάμε να συζητάμε αυτό το οποίο έγινε. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το ότι αυτή η συμπεριφορά και αυτό το οποίο έγινε είναι καταδικαστέο και ανεπίτρεπτο, αυτό είναι δεδομένο. Το δεύτερο. Είναι άλλη συζήτηση το τι συμβολίζει
η μαντήλα και είναι άλλη συζήτηση ο σεβασμός ως προς τη διαφορετικότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Και αν θέλετε, η συζήτηση που γίνεται και μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το όλο συμβάν από το Υπουργείο Παιδείας, έχει αναδείξει ότι δεν ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη κουλτούρας ως προς αυτό. Σοβαρότατη έλλειψη κουλτούρας. Θέλω να πω και να συνεχίσω από αυτό το οποίο είπαν και οι προηγούμενοι. Ναι, δημιουργούμε ειδικά σχολεία και σχολεία δύο ταχυτήτων. Εγώ το έζησα με το γιο μου αυτή την περίοδο που θα γραφόταν σε δημόσιο σχολείο στην προδημοτική, όταν με έπαιρναν γονείς και μου έλεγαν, για το όνομα του Θεού μην το πάρεις εκεί το παιδί, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους και θα έχει προβλήματα το παιδί. Αυτό πρώτο είναι ρατσισμός και δεύτερον δείχνει ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Και ξεκινώ από το πρώτο. Εμείς έχουμε καταθέσει και στο προηγούμενο Υπουργό Παιδείας και στον νυν Υπουργό Παιδείας έτοιμα και αντιλαμβάνομαι αυτό είναι έτοιμα ολόκληρης της κοινωνίας και το οποίο πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά, της τάξης υποδοχής για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Είχε γίνει πριν από λίγους μήνες μία έρευνα στην οποία είχαμε ξεκινήσει, ελπίζαμε ότι αυτό θα ξεκινούσαμε να το συζητούσαμε πολύ πιο σοβαρά. Δεν έχει πάρει προεκτάσεις, μείναμε και πάλι στην έρευνα, μείναμε και πάλι στη μελέτη. Τα παιδιά μπαίνουν στα σχολεία και τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να προσαρμοστούν, δυσκολεύονται. Ας το δούμε πρώτα από την πλευρά του παιδιού. Πώς μπαίνει αυτό το παιδί στο σχολείο, πώς αισθάνεται. Το δεύτερο, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, τα προβλήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει, οι συμμαθητές του. Πώς θα τον αντιμετωπίζουν. Όλα αυτά δυστυχώς, εκτός του ότι γετοποιούν και δημιουργούν μαθητές δύο ταχυτήτων, ναι, προκαλούν όλον αυτό το ρατσισμό και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε. Και όταν αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν σε σχολικές μονάδες, είναι πολύ πιο ανησυχητικό. Μιλάμε πάντα και λέμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε κουλτούρα, μιλάμε πάντα και λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Επιτέλους ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο και αν θέλετε το πιο απλό. Τάξης υποδοχής για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας. Ας σταματήσουμε να συζητάμε. Ας προχωρήσουμε στις πράξεις. Τα προβλήματα είναι εκεί. Δεύτερον, έχω παρατηρήσει πάλι από τις δημόσιες συζητήσεις αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έβλεπα χθες και μία συνάδελφό σας η οποία το έκανε άθελα. Δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστή ορολογία. Δεν ξέρουμε. Χρησιμοποιούμε λέξεις που προσβάλλουν τα παιδιά. Είτε αυτά τα παιδιά έχουν συγκεκριμένο χρώμα, είτε αυτά τα παιδιά έχουν συγκεκριμένη καταγωγή. Ναι, χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε μια συγκεκριμένη κουλτούρα, το ένα. Και το δεύτερο, χρειάζεται να πάρουμε μέτρα για να βοηθήσουμε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τις ίδιες τις σχολικές μονάδες επιτέλους να γίνουν σωστές και να αντικατοπτρίζουν, αν θέλετε, αυτή την εικόνα της εκπαίδευσης, αυτή την εικόνα της κοινωνίας που όλοι θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Τώρα βέβαια εγώ διαφωνώ, δική μου άποψη, ότι οι γονείς που νοιάζονται και τα παιδιά αυτά που είναι σε τέτοια σχολεία που υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ότι έχουν ρατσιστική προσέγγιση. Απλά έχουν έτσι. Είναι η ανησυχία. Αλλά υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι το οποίο το κάνουν από ρατσισμό. Λοιπόν, θα σας περιγράψω ένα πολύ απλό περιστατικό, το πιο απλό ενδεχομένως το οποίο μπορεί κάποιος να καταλάβει τα προβλήματα. Εδώ σε συγκεκριμένο σχολείο στη Λάρνακα που γνωρίζω υπάρχει καταγγελία ότι υπάρχει κινητικά προβλήματα και δεν αφήνουν το αυτοκίνητο το οποίο θα το παραλαμβάνει να μπαίνει μέσα για να μπορεί να μετακινείται και πρέπει να βγαίνει έξω. Από το πολύ απλό δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω από εκεί που έμειναν και συνάδελφοι για να βοηθήσω τη συζήτηση. Μπράβο. Ναι, έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς, έχουμε και καλούς μαθητές. Όμως, τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν κάθε φορά που βγαίνουν τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, τα προβλήματα τα οποία προκύψαν τώρα με τη μαντήλα, ακόμα και ο τραγικός συμβάν με το θάνατο του 15χρονου, δείχνουν ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση. Ένα, είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Όχι ως τίτλος
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε βάθος που θα ξεκινά από την προδημοτική εκπαίδευση. Από την προδημοτική εκπαίδευση. Διότι επιβάλλεται να μειώσουμε το χάσμα από τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην άλλη και επιβάλλεται επιτέλους να δώσουμε στην εκπαίδευσή μας, αν θέλετε, στην παιδεία αυτό το οποίο της αξίζει. Το δεύτερο. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τις σχολικές μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς. Εκείνες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές όπου παρουσιάζουν υψηλό δείχτη κοινωνικού αναλφαβητισμού. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην πρόληψη, αν θέλετε, της εφηβικής παραβατικότητας. Στο τρίτο, και τελειώνω με αυτό, τα σχολεία πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Είτε αυτό αφορά την εκπαίδευση, την παιδεία, αν θέλετε, το υλικό με το οποίο διδάσκουμε και δίνουμε στα παιδιά μας, είτε αυτό αφορά το ωράριο λειτουργίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, πολύ οικοδομητική. Είναι τεράστιο κεφάλαιο, κανένας γονείς δεν σχολάει η θυμία, η θυμιάνηση και πρέπει επιτέλους να το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.